Καλημέρα σε όλους σας και καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Μου πάνε να πω για παραμύθι, μα σε τόσο λίγο χρόνο τι να πρωτοπώ, για το κουκί ή για το ρεβίθι. Ας αρχίσω το λοιπόν για να μην μακρηγορώ. Παραμύθι. Παραμύθι είναι ένας ολόκληρος κόσμος, μαγικός, χωρίς υπερβολές, λέω αλήθεια. Παραμυθού είμαι και οι παραμυθάδες λέμε πάντοτε την αλήθεια. Τα παραμύθια είναι όλες αυτές οι ιστορίες που ταξίδεψαν από το στόμα στο αυτί και από το αυτί στο στόμα και ζουν και σήμερα ακόμα. Ταξίδεψαν με το πιο φθαρτό και ευαίσθητο καύσιμο που υπάρχει, την ανθρώπινη φωνή. Μα είχαν ευτυχώς για όχημα το καλύτερο και πιο γερό καράβι, την ανθρώπινη ψυχή. Τα παραμύθια είναι μια ανάγκη ψυχής. Ψυχαγωγία με όλη την έννοια της λέξης. Γεννήθηκαν από μεγάλους, παρότι πολλοί νομίζουν ότι τα παραμύθια απευθύνονται στα παιδιά. Τα παραμύθια φτιάχτηκαν για να αφυπνίζουν τους μεγάλους και όχι για να κοιμίζουν τα παιδιά. Αν σου μιλώ με παραμύθια, είναι γιατί τα ακούς γλυκύτερα. Έτσι λέει ο Σεφέρης και έχει απόλυτο δίκιο. Όλη η αλήθεια κρύβεται μέσα στα παραμύθια, μέσα από σύμβολα, που καταγράφεται πιο εύκολα στο υποσυνείδητό μας, μέσα στην ψυχή μας και τη δεχόμαστε πιο εύκολα. Γιατί ξέρετε, τα παραμύθια κρύβουν αρχέτυπα και σύμβολα. Ήταν από την αρχαιότητα κιόλας διαδικασίες μίησης, διαδικασίες ενηλικίωσης. Ο ήρωας γίνεται μέσα από το παραμύθι πρίγκιπας, βασιλιάς και πάει να πει αυτόνομος, αυτοδημιούργητος, ανεξάρτητος. Τα παραμύθια είναι θεραπευτικά. Τα παραμύθια σου λύνουν όλα σου τα προβλήματα γιατί σου δείχνουν ότι οι δράκοι μπορούν να νικηθούν. Οι δράκοι στα παραμύθια φαίνονται και τους ζωγραφίζεις όπως εσύ θέλεις τη φαντασία σου, όσο σκληρός τους αντέχεις. Στην πραγματική ζωή, οι δράκοι κρύβονται μέσα μας. Και είναι η φόβη μας. Είναι ο πανικός. Είναι η δειλία μας. Τα παραμύθια, λοιπόν, μας διδάσκουν με πολύ γλυκό τρόπο και μαγικό ότι μη φοβάσαι. Αυτό το μια φορά και έναν καιρό ξεκλειδώνει έναν ολόκληρο κόσμο και σε προσκαλεί να μπεις μέσα. Έλα, μη φοβάσαι. Τον δράκο θα τον δείξω. Θα τον δεις όσο εσύ αντέχεις. Τα όπλα, τα μαγικά όπλα, το σπαθί της αλήθειας, την αγνή ψυχή που χρειάζεται για να νικήσεις τα προβλήματα, θα στα προσφέρω. Πάρτα όταν εσύ είσαι έτοιμος. Δεν είναι τυχαίο που θα δείτε ότι ένα παραμύθι, σε μικρούς μα και μεγάλους, μπορεί να αρέσει τόσο πολύ και να θέλουμε να τα ακούμε ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί? Είναι ανάγκη της ψυχής μας. Κάθε φορά ξεκλειδώνουμε, μπαίνουμε μέσα στον κόσμο του παραμυθιού και παίρνουμε έναν ακόμα θησαυρό, μια ακόμη αλήθεια, όσο εμείς αντέχουμε. Γι' αυτό και το ίδιο παραμύθι, ο παραμυθάς μπορεί να το πει χιλιάδες φορές και κάθε φορά και ο ίδιος να ανακαλύπτει μια δική του αλήθεια. Δεν το βαριέται ποτέ. Και αυτό είναι και ο παραμυθάς. Ένα είδος υποεξαφάνιση πριν λίγα χρόνια που ευτυχώς όμως τώρα πια αρχίζει και ανθίζει. Ξεφυτρώνουμε παντού. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Είναι ανάγκη της ψυχής μας. Τα παραμύθια ανθίσανε σε δύσκολους καιρούς. Γιατί ήταν παραμυθία, πάει να πει παρηγοριά, ανάγκη για αισιοδοξία και ελπίδα. Τα παραμύθια ανθίζουν και σήμερα. Υπάρχουν σχολές για αφήγηση, σχολές παραμυθιών, σεμινάρια και ακόμα καλύτερα και μαθητείες κοντά σε παλιούς παραμυθάδες. Και αν θέλετε να ρωτήσετε πώς γίνεται ένας καλός παραμυθάς, εάν ρωτήσετε 100 παραμυθάδες, θα σας πούν 100 διαφορετικούς τρόπους. Αν ρωτήσετε εμένα, με τη μικρή μου εμπειρία, αλλά με τη μεγάλη μου αγάπη για τα παραμύθια, θα σας πω ότι ο παραμυθάς είναι αυτός που λατρεύει τις ιστορίες και λατρεύει να τις μοιράζεται. Δεν μπορεί να τις κρατήσει. Νιώθει ότι πνίγει τη φωνή του και πρέπει να τις πει. Θέλει να τις μοιραστεί μαζί σας, με οποιονδήποτε βρίσκεται εκείνη τη στιγμή, να μοιραστεί τη δική του αλήθεια, όσο αυτός την έχει ψάξει μέσα στο παραμύθι. Και το μυστικό της αφήγησης, να ζει την κάθε στιγμή του ήρωα, να σε προσκαλέσει στο ταξίδι του παραμυθιού, να γίνετε συνταξιδιώτες, να σου κρατήσει ζεστά το χέρι και να σου πει «Μη φοβάσαι, δεν θα τρομάξεις, παραμύθι είναι, θα σκάψεις, θα ανακαλύψεις όσο εσύ θέλεις. Εγώ απλά ξέρω το δρόμο και θα στον φωτίζω σε κάθε στροφή, σε κάθε γωνιά του δάσους».
Θα ήθελα κι εγώ σήμερα να σας φιλέψω με το λιγοστό αυτό χρόνο δύο από τις αγαπημένες μου ιστορίες. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν, λέει, ένας λιθοξόος και ολημερής και ολονυχτής λάξευε πάνω στο βράχο την πέτρα και αυτό έκανε συνεχώς. Μα καθόλου δεν του άρεσε που ήταν λιθοξόος. Και ένα πρωινό, λέει, πέρασε έξω από το σπίτι ενός πλούσιου εμπόρου και θαύμασε από το παράθυρο τα λούσα και όλα τα πλούτη του. «Μωρέ, τι σπουδαίος που είναι αυτός ο έμπορος! Έμπορος θα ήθελα κι εγώ να είμαι!» Και ο Θεός, λέει, εκείνη τη μέρα βρισκόταν πολύ χαμηλά στους ανθρώπους κοντά στη γη και άκουσε την προσευχή του και είπε να του κάνει το χατήρι και τον έκανε έμπορο. Σαν έμπορος ταξίδευε και διαλαλούσε την πραμάτια του από μέρος σε μέρος και ήταν πολύ ευτυχισμένος γιατί όλοι τον θαυμάζαν, όλοι τον ζηλεύανε για τα πλούτη που είχε. Μια μέρα περνούσε από ένα χωριό και την ώρα που ήταν έτοιμος να διαλαλήσει τα εμπορεύματά του όλα, περνούσε από εκείνο το χωριό ένας προύχοντας. Και ο προύχοντας προπορεύονταν μπροστά του οι στρατιώτες που κάναν νόημα σε όλους τους χωριανούς να σκύψουν και να υποκληθούν μπροστά στον άρχοντα. Υποκλίνεται και ο λιθοξόος που ήταν έμπορος. «Μωρέ, τι τυχερός που είναι, τι σπουδαίος που είναι αυτός ο προύχοντας. Κοίτα πως όλοι τον φοβούνται, κοίτα πως όλοι τον σέβονται και τον εκτιμούν. Προύχοντας θα ήθελα να είμαι». Και μαντέψτε, ο Θεός του ξανά κάνε το χατήρι και τον έκανε προύχοντα. Και σαν προύχοντας πήγαινε από εδώ, από εκεί, σε όλα τα μέρη και θαύμαζε τους ανθρώπους που υποκλίνονταν μαζί του μπροστά του. Χαιρότανε που είχε το σεβασμό τους. Χαιρότανε που είχε και το φόβο τους και το μίσος τους μερικές φορές για τους βαριούς τους φόρους που έβαζε. Αλλά διόλου δεν τον έμελε. Ήταν δυνατός. Ήταν σπουδαίος. Ήταν προύχοντας. Και ήταν καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι από τη ζέστη, μέσα στην αμαξιά του μια μέρα, ο προύχοντας άρχισε να σκάει και να σφιχτιά κάτω από τη βαριά φορεσιά του. «Αχ, μωρέ, αυτός ο ήλιος, τι καυτός που είναι! Κοίτα εγώ προύχοντας και νιώθω άβολα μέσα στην αμαξά μου, μέσα σε αυτή τη ζεστή φορεσιά. Ο ήλιος είναι πιο σπουδαίος από μένα. Ήλιος θα έπρεπε να είμαι». Και ο Θεός του κάνε το χατήρι. Τον έκανε ήλιο. Σαν ήλιος ποιος τον έπιανε. Ταξίδευε από ανατολή σε δύση και από δύση σε ανατολή στο χρυσό του άρμα και ζέστενε όλη την πλάση. Και όλοι τον ευλογούσανε. Μα υπήρχαν μέρες που τον καταριόντουσαν κιόλας γιατί τους έκαιγε τα σπαρτά και οι εργάτες σκάγανε από τη ζέστη την ώρα που δουλεύαν. Μα διόλου δεν τον έμελε. Ήταν ήλιος. Ήταν σπουδαίος. Ήρθε το φθινόπωρο και το φθινόπωρο, ένα μαύρο, βαρύ σύννεφο, ήρθε και κάλυψε τον ήλιο. «Φύγε, μωρέ, από τη μέση. Ήλιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι σπουδαίος, που νικάω τον προύχοντα, που νικάω τον έμπορο. Φύγε από τη μέση, να ζεστάνω όλη τη γη». Και το σύννεφο δεν σάλευε καθόλου. «Αχ, μωρέ, ήλιος εγώ και το σύννεφο είναι πιο δυνατό από μένα. Σύννεφο θα πρέπει να είμαι». Και μαντέψτε, έγινε σύννεφο. Και σαν σύννεφο άρχισε να πηγαίνει από εδώ και από εκεί, να χορεύει πάνω στον ουρανό, να παίρνει σχήματα, μορφές. Και ήταν τόσο ευτυχισμένο, έκρυβε τον ήλιο έτσι, για πείσμα, για να δείξει ότι είναι πιο δυνατός. Και ήρθε ο χειμώνας. Και ο χειμώνας ο βαρύς έφερε ανέμους και βοριάδες. Και ένας δυνατός βοριάς ήρθε, φύσηξε και διέλυσε το σύννεφο. «Κοίτα να δεις, σύννεφο εγώ που νίκαγα ολάκερο ήλιο και ένας απλός αέρας με έκανε σκόνη. Μωρέ, αέρας θα πρέπει να είμαι, δυνατός βοριάς». Και μαντέψτε, έγινε βοριάς. Και σαν βοριάς δοκίμαζε τη δύναμή του παντού. Όσο τον έπαιρνε ο καιρός πήγαινε, ξερίζωνε τα δέντρα, σήκωνε τις σκεπές των σπιτιών. Όλοι τον καταριόντουσαν, μα διόλου δεν τον έμελε. Ήταν σπουδαίος, ήταν δυνατός, ήταν βοριάς. Νικούσε τον ήλιο, νικούσε το σύννεφο. Ήταν βοριάς. Και εκεί που είχε δοκιμάσει ολόκληρη την πλάση να δει τη δύναμή του,
είδε και αντίκρυ ένα μεγάλο βουνό. Αυτό το βουνό θα ρίξω. Και άρχισε να ξεφυσάει. Και φύσαγε μία. Και δύο. Και τρεις. Το βουνό μετακινήθηκε. Όχι. Δεν σάλεψε καθόλου. Μωρέ, βοριάς εγώ. Νίκαγα ολάκερο σύννεφο, ολάκερο ήλιο. Και δεν μπορώ να ρίξω ένα παλιό βουνό. Το βουνό είναι πιο σπουδαίο από μένα. Βουνό έπρεπε να είμαι. Και μαντέψτε, ο Θεός του κάνει άλλη μια φορά το χατήρι. Τον έκανε βουνό. Σαν βουνό, ακίνητο, ασάλευτο, τίποτα δεν το ένοιαζε. Ούτε ο ήλιος τον έλειωνε, ούτε το σύννεφο μπορούσε να τον κρύψει, ούτε ο βοριάς μπορούσε να τον κάνει να σαλέψει. Ήταν τόσο δυνατό, τόσο σπουδαίο και χαιρότανε. Έβλεπε όλο τον ορίζοντα. Μια μέρα ένιωσε ένα βαθύ πόνο εκεί κάτω, χαμηλά στις ρίζες του. Και δεν ήξερε τι ήταν. Μωρέ, βουνό εγώ, τόσο δυνατό. Είναι δυνατό να υπάρχει κάτι πιο δυνατό από εμένα και να με κάνει να πονάω έτσι. Και σκύβει και βλέπει έναν λιθοξώο. Τι σπουδαίο πράγμα να είσαι ο εαυτός σου. Κάποτε ήταν άνοιξη. Και στην άνοιξη, σαν όλα τα λουλούδια και τα δέντρα ανθίζουν και ομορφαίνουν, άνθισε και το μικρό λινάρι. Το λινάρι είναι ένα μικρό λουλούδι που βγάζει κάτι μπλε 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 ανθάκια ίσα με το καταγάλανο ουρανό. Το μικρό λινάρι μπουμπούκιασε, μεγάλωσε και θαύμασε τον κόσμο γύρω του. «Τι ωραία μέρα με περιμένει! Τι ωραία μέρα με περιμένει! Τραγούδι έχω μεγάλο, σ' όλον τον κόσμο θα το πω! Η ζωή με περιμένει και εγώ θα την γευτώ». Δίπλα στο λινάρι μεγάλωνε και μία φτέρη. Ξέρετε, αυτές τις ψηλές, τις ξερακιανές που γέρνουν δίπλα στα άλλα φυτά, ίσα για να τους κρύβουν τον ήλιο. «Λινάρι, λιναράκι, τι θέλεις να γεννείς? Ένα μικρό λινάρι, ένα πλάσμα τόσο δα. Πριν γεννηθείς, θα σβήσεις. Πριν ζήσεις, θα χαθείς». Το λινάρι διόλου δεν λογάριασε τα λόγια της φτέρης. Παρά μόνο ήταν χαρούμενο, γιατί ολάκερη ζωή του περίμενε. Ήταν άνοιξη. Τι κακό μπορούσε να συμβεί την άνοιξη? Περάσαν λίγες μέρες και ξάφνου το λινάρι, εκεί που ήταν ήρεμο, νιώθε ένα βαθύ πόνο, σαν κάποιος να το ξεριζώνει από το σπίτι του, να το τραβάει με δύναμη από το χώμα. Ένας άνθρωπος το είχε τραβήξει με τη δύναμη από το χώμα και το ρίξε με ορμή μέσα στο ποτάμι. Και εκεί που το λινάρι νόμιζε ότι θα πνιγεί, δεν μπορούσε πια να πάρει αέρα, ο ίδιος άνθρωπος το τραβάει με δύναμη και το βάζει κοντά στη φωτιά να στεγνώσει. Και το λινάρι ήταν τόσο κοντά που νόμιζε ότι θα καεί. Μα πριν προλάβει να σκεφτεί, ο ίδιος άνθρωπος το πήρε και το έδωσε σε μια γυναίκα. Και η γυναίκα το πήρε και άρχισε να το ξεσκίζει, να το ξεσκίζει, να το ξεσκίζει. Σε ίνες, λεπτές ίνες, λέει ότι το άκουγε, ότι το έλεγε. Και εκείνη την ώρα που λέει ότι το μαρτύριό του θα τελείωνε, άρχιζε η γυναίκα να το στριφογυρνάει μέσα από ένα εργαλείο που το λέγανε ρόκα, νομίζει. Και να το στριφογυρνάει και το λινάρι να ζαλίζεται, να ζαλίζεται. Και εκείνη την ώρα που ζαλιζότανε, να στριφογυρνάνε και τα λόγια της φτέρης, ένα μικρό λινάρι, ένα πλάσμα τόσο δα. Πριν γεννηθείς, θα σβήσεις. Πριν ζήσεις, θα χαθείς. Ώσπου η γυναίκα τελείωσε και στη ρόκα της είχε λινή, λεπτή, λευκή κλωστή. Πολύτιμη για εκείνη την εποχή. «Αχ, φτέρη, πόσο άδικο είχες! Κοίτα, ένα απλό λινάρι ήμουνα και τώρα έγινα ολόκληρη λινή κλωστή. Ποιος θα το φανταζόταν ότι μπορούσα να γίνω έτσι? Φαντάσου τι σπουδαία πράγματα μπορούν να κάνουν με αυτό». Και πράγματι, η γυναίκα το πήρε, το πήγε στον αργαλιό της και ύφανε ένα μεγάλο κομμάτι λευκό, συγγνώμη, λευκό λινό ύφασμα. Και το λινό ύφασμα το πούλησε στο ράφτη του χωριού. Και ο ράφτης το πήρε, μέτρησε από εδώ, μέτρησε από εκεί και κάθισε και έραψε ένα λευκό λινό φόρεμα. Μα το Θεό, ήταν τόσο όμορφο αυτό το λευκό λινό φόρεμα. Δεν του έκανε καρδιά να το πουλήσει. Το χάρισε στη γυναίκα του.
Και εκείνη το φορούσε στην εκκλησιά και στις γιορτές, όπου βρισκόταν και όπου στεκόταν και κορδωνόταν και καμάρωνε για το λευκό της φόρεμα. Και σαν τελείωνε που το φόραγε, το πλένε, το μοσχόπλαινε, το σαπούνιζε, το στέγνωνε, το σιδέρωνε και το βάζε στο καλύτερο συρτάρι μακριά από όλα τα άλλα ρούχα για να το φυλάει. Και το λινάρι ήταν τόσο ευτυχισμένο. «Αχ, φτέρι, πόσο άδικο είχες! Ένα απλό λινάρι ήμουν και κοίτα τι έχω γίνει! Ένα λευκό λινοφόρεμα και η γυναίκα με αγαπάει, η γυναίκα με θαυμάζει, με φοράει και καμαρώνει γι' αυτό! Ποιος θα το φανταζόταν?» Περάσανε τα χρόνια και σαν όλα τα πράγματα και τους ανθρώπους πολλές φορές, χαλάνε, γερνάνε. Το λευκό φόρεμα δεν ήταν πια τόσο λευκό και δεν ήταν πια τόσο καλό φόρεμα. Και η γυναίκα το άφησε, ξεχασμένο μέσα στο συρτάρι. Και το λινάρι στενοχωριόταν, μα έλεγε, «Μα καλά είναι κι ως εδώ, έγινε λευκό φόρεμα, ποιος θα το φανταζόταν?» Μια μέρα είδε μια στάλα φως να πέφτει μέσα από το συρτάρι. Ο ράφτης το είχε ανοίξει και τραβάει το λευκό φόρεμα. Το παίρνει και εκεί που το λινάρι σκεφτόταν, «Να, τώρα θα το δώσει στη γυναίκα του να με φορέσει». Ο ράφτης άρχισε να το ψαλιδίζει, χράτς και χρούτς και χράτς και χρούτς. Και το έκανε πατσαβούρια, μικρά κομματάκια ύφασμα. Και άρχισε μετά να το βάζει σε μια μεγάλη κατσαρόλα και να το λιώνει με νερό και κάτω από τη φωτιά και να το κάνει πολιτό. Και τον πολιτό μετά τον πήρε και τον έχισε σε ένα πεζούλι. Τον άφησε να παγώσει. Και με ένα καυτό σίδερο να το σιδερώνει. Ώσπου, μαγιά στάσου. Έγινε ένα λευκό, λεπτό χαρτί, σαν το πάπυρο που τότε ήταν πολύτιμο και ακριβό. Και τον πάπυρο. Τον πάπυρο ο ράφτης λένε πως τον πούλησε σε ένα συγγραφέα. Και ο συγγραφέας τον πήρε μαζί με άλλους πάπυρους και έγραψε το καλύτερο βιβλίο της ζωής του. Γι' αυτό κι εσείς, αν βρεθείτε ποτέ σε βιβλιοθήκη, κάντε λίγο ησυχία. Γιατί μπορεί εκεί, ανάμεσα στα βιβλία, να ακούσετε μια φωνή. Είμαι ένα απλό λινάρι, αλλά έχω μεγάλο τραγούδι να πω. Ζωή με περιμένει και εγώ θα τη γευτώ. Θα ήθελα να κλείσω με μια ευχή και μια παράκληση που λένε όλοι οι παραμυθάδες. Αν σας άρεσαν οι ιστορίες και είναι βράδυ, αφήστε τις να ταξιδεύουν στο ονείρου σας το λιβάδι. Μα αν είναι μέρα ακόμα, όπως και σήμερα, τρεχάτε και πριν τις ξεχάσετε, πριν τις λησμονήσετε, χαρίστε τις και μοιραστείτε τις με όσους αγαπάτε. Και ψιθυρίστε τους γλυκά στα αυτή πως κάποτε ήταν και δεν ήταν ένας λιθοξός που ήθελε να είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό του. Και ένα λινάρι που είχε πίστη και αγάπη και ήθελε να ζήσει όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.